Το ζούμε πάρα πολύ έντονα, βλέπουμε δηλαδή την απουσία ενιαίας αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας και μεταναστευτικής πολιτικής και το βλέπουμε σε δύσκολη περίοδο. Με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, με την τραγωδία στην Παλαιστίνη, βλέπουμε ότι οι πολίτες απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το ευρωπαϊκό επικοδόμημα. Κυριαρχούν αυτές οι συντηρητικές, οι ακραίες συντηρητικές πολιτικές και ακραίες συντηρητικές ηγεσίες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αναφέρθηκε νωρίτερα, αλλά νομίζω περιττέυτο να αναφερθεί. Το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Περισσότερες ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου, περισσότερες ανισότητες μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, περισσότερες ανισότητες μέσα στην κοινωνία. Η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι γίνονται πια φτωχοί σε όλη την Ευρώπη. Και αντίθετα οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτό, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στον αντίποδο αυτό που χρειάζονται πραγματικά οι ευρωπαϊκοί λαοί. Χρειάζονται περισσότερη δημοκρατία, χρειάζονται περισσότερη δικαιοσύνη, χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια. Αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να παλέψουμε. Για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Για την Ευρώπη της αξιοπρέπειας και της εργασίας. Άρα λοιπόν, οι εκλογές της 9ης του Ιούνιου αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν, στο χέρι μας είναι μια χρυσή ευκαιρία. Οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν. Μπορούμε, φίλες και φίλοι, με την ψήφο μας να αλλάξουμε αυτή την προοπτική. Συνολικά οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας λοιπόν να υποστεί μια συντριπτική ήττα η νεοφιλελεύθερη δεξιά και η εθνικιστική ακροδεξιά. Αυτό το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και οι ευρωεκλογές να σημάνουν πραγματικά την έναρξη της αντεπίθεσης. Η επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι, μπορεί να είναι μια διαφορετική μέρα. Θα σας απαριθμίσω 10 λόγους που είναι οι στόχοι μας για την άλλη Ευρώπη. Υπάρχει όμως και άλλος ένας. Άλλος ένας και είναι ο πιο σημαντικός, για τον οποίο καλούμε τους πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη αυτή την Κυριακή και να δώσουν την ψήφο τους σε εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτές οι εκλογές μπορούν να σημάνουν την ανατροπή, την εξέλιξη, τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας σε αυτή τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ο κορμός της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα, αλλά και το μεγαλύτερο κόμμα του προοδευτικού χώρου, του αριστερού χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνουμε με όλη μας τη δύναμη, τη μάχη χρόνια τώρα, μέσα από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, την Ευρωομάδα μας εκεί, συνεργαζόμενοι, συμπορευόμενοι με τις αριστερές, σοσιαλιστικές και πράσινες δυνάμεις. Γιατί, φίλες και φίλοι, κάτι είναι ξεκάθαρο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι η λιτότητα. Δεν μπορεί να είναι η αδιαφορία, δεν μπορεί να είναι η ακροδεξιά βαρβαρότητα. Το μέλλον της Ευρώπης αναπόφευκτα είναι μια οικολογική, πράσινη, δίκαιη και αλληλεγγύη. Άρα λοιπόν εμείς ζητούμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Εδώ όμως και πάλι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε εγκαταλείψει την παραδοσιακή στρατηγική της χώρας μας να είμαστε πυλώνας ειρήνης στα Βαλκάνια, σε όλη την Ευρώπη, και έχει επιλέξει τη στρατηγική του δεδομένου συμμάχου. Και πολλές φορές κάνοντας επιλογές που θέτουν την ασφάλεια της χώρας μας σε κίνδυνο, εμπλεκόμενοι σε πολεμικές συγκρούσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση που ταυτίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ανεξάρτητη πολιτική και πολιτική ασύλου και καταντά παρακολούθημα των επιλογών των ΗΠΑ. Δεύτερος στόχος μας, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για να μην επιστρέψει η λιτότητα. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Μια Ευρώπη ικανή να παρέχει στους πολίτες της αξιοπρέπεια απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία και τις ανισότητες. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό? Αυτό είναι το ερώτημα των ευρωεκλογών. Φυσικά, τη στιγμή που οι προοδευτικές δυνάμεις θα ενωθούν, τη στιγμή που θα δυναμώσουν σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Όμως, μιλώντας για περιφερειακή σύγκληση, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι αυτό σημαίνει διαφορετική μόχλευση, διαφορετική αξιοποίηση των πόρων και του Ταμείου Ανάκαμψης όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από την ελληνική κυβέρνηση. Και εδώ, φυσικά, σε ένα υπέροχο νησί, βρισκόμαστε και πάλι μπροστά στα διέξοδα που καλλιεργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να ξεχάσω το να ήμουν στο νεκτάριο του Σαντορινιού που τόσο μπροστά έβαλε την ισιωτικότητα και το μεταφορικό ισοδύναμο. Και δεν μπορώ να ξεχάσω ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ευχαριστώ, Πλανητάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αντί να επεκτείνει το μεταφορικό ισοδύναμο, καθυστερεί στην αποπληρωμή του. Αντί να στηρίξει την ισιωτικότητα, έχει το θράσος και προχθές να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Ήμουνα και εγώ ομιλήτρια εκεί για το δημογραφικό και να μας μιλήσει για ενίσχυση της περιφέρειας και των νησιών τη στιγμή που διαλύει κάθε δημόσια δομή και υποδομή. Κάθε κοινωνική υποδομή. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Λέκος στο χάλι που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Το ίδιο χάλι είναι σε όλη τη χώρα. Και ειδικά στην περιφέρεια, ειδικά στην επαρχία, ειδικά στα νησιά. Τα ζητήματα της στέγης, των κοινωνικών υποδομών, της σχολικής στέγης. Έχετε και εσείς αντίστοιχα προβλήματα εδώ. Αλλά και τα καθημερινά ζητήματα. Αυτά της αυτοδιοίκησης που έχουμε συζητήσει τόσο πολύ. Από τη διαχείριση απορριμμάτων που σας πονάει, από τη διαχείριση των υδάτων, από τη διαχείριση του υπερτουρισμού και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν ακόμα και το σχέδιο για τα υδροπλάνα, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό δεν προχωράει. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται να προχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε έναν πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που αδιαφορεί συστηματικά για τα ζητήματα της νησιωτικότητας και των ανθρώπων που ζουν εδώ.